βλέπω Άρη με Καμαρά στην κουλούρα, για την, στην πρώτη πίεση δηλαδή, τόσο πίσω τον βλέπω, τόσο χαμηλά. Ναι, χαμηλά θα κατεβαίνει και θα τον ακολουθεί και, και ο Βράνης, μάλλον, μέχρι ναι. εκεί. Ε, καλά, λογικό είναι, θα ανέβει η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει στο, ναι. στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ο αντίπαλος επιθετικός να στο κέντρο και ο αμυντικός να κάθεται στη μεγάλη περιοχή. Αυτό δε, μόλις γίνει ναι. και αυτό, άκλει να πάμε όλοι για ψάρεμα. Πάντως στα προηγούμενα μάτς αυτός που ανέβαινε ήταν ο Μίτογλου, έτσι, όχι ο Βράνιες. Δηλαδή το Φορ και το Φανβέρτ με τον Βόλο, ναι. ο Μίτογλου τον κυνηγούσε ναι. και το Γκουλούρι με τον Ατρόμητο. Εντάξει, είναι, είναι πιο γρήγορος ο Μίτογλου, ο Βράνιες. Βαγγέλη, είναι δεν πιο... είναι πιο γρήγορος, απλά ναι. ίσως επειδή είναι πιο δυνατός, πιο αποφασιστικός, πιο καλός στο ψηλό παιχνίδι ναι, ναι, και πιο ναι. σωματώδης εδώ με τον Καμαρά είναι και θέμα διάπλασης. Έτσι. Σωστό και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Συνεπώς το πρόβλημα του Άρη θα είναι μόνο αν φάει γκολ γρήγορα. Το πρόβλημα του Άρη, εντάξει, θα είναι αν φάει γκολ γρήγορα, προφανώς, όπως και σε όλα τα παιχνίδια. Δεν αλλάζει πολλά ο Μάτζιος, ειδικά στα ντέρμπι, πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία να πιέσει στα πρώτα λεπτά, να κρατηθεί η ομάδα ψηλά, περισσότερο από όσο όταν παίζει με ομάδες τύπου Πανετολικού, Όφη κτλ. Θέλει να τον δυσκολέψει τον αντίπαλο να μην μπορεί να βγει από το pressing, οπότε αφήνει και μερικούς κινδύνους για πίσω αυτό, αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί ότι έχει πολύ γρήγορους επιθετικούς μπροστά και αν κλέψει μία-δύο μπάλες από ένα λάθος του Μίτογλου ή του Ρότα ή οποιοδήποτε, να κάνει τον γκολ, να κάνει κάποιες φάσεις τέλος πάντων. Γι' αυτό προκρίνεται και η περίπτωση του Μαντσίνη για μπροστά, για το αριστερό άκρο της επίθεσης, αντί του Ματέο Γκαρσία, γιατί ο Μαντσίνη είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ γρήγορος και μαρκάρει πάρα πολύ. Δεν είναι σαν τον Τάνκοβιτς που είπαμε ότι δεν μαρκάρει τόσο πολύ, δεν είναι τόσο καλά σε φυσική κατάσταση. Ο Μαντσίνη είναι παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να παίζει και μπακ, ας πούμε. Οπότε προκρίνεται η περίπτωσή του για το αριστερό εξτρέμ, ώστε να μπορέσει να κλέψει μπάλες και να χτυπήσει στην κόντρα και πολύ νωρίς. Αν καταφέρει και πετύχει γκολ όπως πέτυχε και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ατρόμητο νωρίς, τότε θα το γυρίσει τη δουλειά, θα γυρίσει πίσω, θα συμμαζευτεί και θα προσπαθήσει να κρατήσει το σκορ όπως έκανε και τότε. Άφησε ένα μικρό ενδεχόμενο στην τελευταία προπόνηση ο Μάντζιος, μήπως ξεκινήσει με τριάδα στα χαφ, δηλαδή να παίξει και ο Τζέγκο και ο Ενδιαγέ και ο Σάσα. Αυτό το έκανε πέρυσι μία φορά όταν έπαιξε ο Τζέγκο, ο Σάσα και ο Ματίγια στο μάτσο με τον Ολυμπιακό, ο Κλεάνθης Βικελίδης, όταν ήθελε να μπλοκάρει τα ατού του Ολυμπιακού γιατί είναι πολύ δυνατός στο κέντρο. Σε ένα μάτς κόντρα στην ΑΕΚ άφησε ένα μικρό ενδεχόμενο, μήπως το ξεκινήσει έτσι και δεν δούμε Μπερτόγλιο. Εγώ το δίνω ελάχιστες πιθανότητες αυτό, γιατί ο Μπερτόγλιο είναι, είπαμε, σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά στο κρατήσουμε γιατί το σκέφτηκε.